Και κύριε φίλοι και φίλες, καλό απόγευμα. Είμαστε και πάλι εδώ, στο Κόντρα, στα κεντρικά στούντιο στον Ταύρο. Χώρα εν καμίνο, πάντοτε κατά κυριολεξία. Νομίζω ότι ο τίτλος αποδίδει όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα και ο λαός μας. Μια περίοδο εξαιρετικά μεγάλης δοκιμασίας του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, πριν από λίγες ώρες, σήμερα η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 12, τελείωσε γύρω στο 10.30, μία παρά, 168 ψήφοι Ελλήνων και Ελληνίδων βουλευτών στον κύριο Σταύρο Δήμα. Υπήρξε μία πολύ σημαντική πρόοδος σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Το 160 έγινε 168. Προσετέθησαν βουλευτές, κυρίες και κύριοι, από διαφορετικές πλευρές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μπήκαμε στην αντίστροφη μέτρηση για την τελική ψηφοφορία, η οποία θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι. Από αυτή θα εξαρτηθούν τα πάντα. Δηλαδή, αν η χώρα θα μπορέσει να πετύχει μια ευρύτερη συνένεση, όχι για να θριαμβολογεί το ένα κόμμα, για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία ή το άλλο, αλλά για το αν θα μπορέσει να πατήσει σε μια πλατφόρμα συνθέσεων και θα συνεχίσει, ή εάν η χώρα θα πάει σε εκλογές. Έχουμε πολλά να πούμε στην σημερινή εκπομπή, καθώς οι εξελίξεις είναι όλες ανοιχτές. Έχουμε καλέσει τρεις ανθρώπους διαφορετικούς, εκλεκτούς όμως, οι οποίοι θα δώσουν τη δική τους άποψη και θα μας βοηθήσουν όλους μαζί να ξεκλειδώσουμε τις εξελίξεις που έρχονται και είναι πολλές και πυκνές. Να καλωσορίσω τον κύριο Μανούσο Βολουδάκη, πρώην υπουργό, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Χανίων. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι βουλευτής από την πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Δεν χρειάζεται, είμαι βουλευτής. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Και έναν άνθρωπο από το χώρο της δημοσιογραφίας που ξέρει πολύ καλά την αριστερά και όχι μόνο. Έμπειρος στο ρεπορτάζ και στην πολιτική ανάλυση είναι ο κύριος Μιχάλης Μιχαήλ. Καλώς ορίσατε. Πριν πάμε στη συζήτησή μας, να δούμε ορισμένα πράγματα. Όπως έχω πει, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μια εκπομπή με άποψη. Την καταθέτουμε, εκτιθέμεθα για την άποψη αυτή και παίρνουμε το κόστος. Και βεβαίως πάντοτε φιλοξενούμε ή προσπαθούμε να το κάνουμε και το έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα και όλες τις αντίθετες απόψεις. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Λοιπόν, φαίνεται ότι οι πρωτοβουλίες που παίρνει ο Σαμαράς μετά τον πρώτο γύρο, εγώ θα παραδεχθώ ότι άργησε να το κάνει, αλλά τις πήρε, αρχίζουν και αποδίδουν. Είμαι από εκείνους που φώναξαν από την αρχή και φωνάζω από το καλοκαίρι που πέρασε ότι πρέπει πάντοτε να δίνουμε μια ευκαιρία στη συνένεση. Η χώρα στο σημείο που βρίσκεται χρειάζεται συνθέσεις και πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια ακόμη και αν η προσπάθεια αυτή φαίνεται δύσκολη ή φαίνεται δύσκολο να πετύχει. Λοιπόν, οι 160 έγιναν 168. Βεβαίως υπολείπονται 12 ακόμη. Δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Θα μου πείτε, είναι ακατόρθωτο, είναι αδύνατο να βρεθούν? Η απάντηση είναι, δεν είναι αδύνατο. Μπορεί να γίνει. Υπό προϋποθέσεις και βεβαίως αν υπάρξουν οι κατάλληλοι περαιτέρω πολιτικοί χειρισμοί. Τι σημαίνει αυτό κατά τη γνώμη μου? Πρέπει ο Σαμαράς να πάρει και άλλες πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές να μην έχουν το στοιχείο σε καμία περίπτωση του πολιτικού εκβιασμού. Δεν χρειάζεται να πάρει κανείς το βούρδουλο να χτυπάει βουλευτές λεκτικά, φραστικά, αλλά να έχουν το στοιχείο της δημοκρατικής πειθούς και να καταστήσει σαφές προς κάθε πλευρά η κυβέρνηση ότι ψηφίζω Δήμα, γιατί πρέπει να βγει ο Δήμας πρόεδρος στον επόμενο γύρο, την επόμενη Δευτέρα. Δεν σημαίνει ψηφίζω την πολιτική της κυβέρνησης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σημαίνει ότι αναδεικνύω κάποιον που τον αποδέχομαι στο κορυφαίο πολιτιακό αξίωμα και, το βασικό, εμποδίζω το να γίνουν εκλογές τώρα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, μπορεί να υπάρξει λύση την επόμενη Δευτέρα? Κύριε Βολουδάκη, τι λέτε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να προβλέψω αν μπορεί να υπάρξει λύση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει λύση. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες είναι να μην εκλεγεί πρόεδρος. Αυτό είναι, νομίζω, η ανάγνωση πρώτη των αριθμών και των δεδομένων που υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
Γιατί λέω τώρα ότι πιστεύω ότι θα έπρεπε. Πιστεύω ότι θα έπρεπε, γιατί αφενός η οικονομία μας βρίσκεται σε μια κατάσταση πολύ κρίσιμη που δεν επιτρέπει πειραματισμούς και περιπέτειες σε αυτό το διάστημα. Αφετέρου, γιατί είναι αυτή τη στιγμή μια απέτηση των πολιτών. Εγώ αυτό δεν το βλέπω. Δεν θέλουν οι πολίτες εκλογές. Σαφέστατα. Και δεν θέλουν. Καταγράφεται παντού. Και δεν θέλουν, γιατί κρίνουν ορθολογικά τη σημερινή κατάσταση της χώρας. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που δεν φαίνεται μόνο στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται πραγματικά διαγυμνού οφθαλμού σε όποιον κινείται στην κοινωνία. Άρα λοιπόν, όποιος σήμερα, την ερχόμενη Δευτέρα, σπρώξει τα πράγματα προς εκλογές, και το όποιος εδώ προσωποποιείται, έτσι, πηγαίνει στην προσωπική ευθύνη του βουλευτή. Όποιος σπρώξει τα πράγματα προς τις εκλογές, αναλαμβάνει και την ευθύνη απέναντι σε αυτή την κοινωνία που δίνει σαφέστατα ένα άλλο μήνυμα. Ιδίως δε μετά την προσπάθεια, την πρόσφατη πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού στην οποία αναφερθήκατε, δεν έχει πια, πιστεύω, κανείς καμία δικαιολογία. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές για μένα εικόνα. Θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι συνάδελφοι μπορεί υπό το φως αυτών των δεδομένων να αλλάξουν άποψη, ιδίως βλέποντας και ορισμένες διεργασίες στον χώρο της αριστεράς. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στα όσα βλέπουμε στη Δημάρ, που πραγματικά δεν μπορώ να ερμηνεύσω τις τάσεις που βλέπω. Είναι πια, θα μας τα πει ο κύριος Μιχαήλ αυτά, ο οποίος είναι έτσι εξοικειωμένος για πολλά χρόνια. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας στον αέρα, ρωτούσα, γιατί πραγματικά η απορία μου είναι πολύ μεγάλη με αυτό που βλέπω, και θέλω να πιστεύω ότι είναι δυνατόν κάποιοι συνάδελφοι να δουν και ποια είναι η πραγματικότητα, τα αντικειμενικά δεδομένα, γιατί η οικονομία μας μπορεί να σπρωχτεί στον γκρεμό με την πολιτική αστάθεια, αλλά και να ακούσει και τη φωνή της κοινωνίας. Μάλιστα. Κύριε Μανατίδη, είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει στη γραμμή του. Δηλαδή, εγώ θέλω εκλογές και βεβαίως να ετοιμάζεται για εκλογές, διαβάζω για ψηφοδέλτια κτλ, τα οποία πρέπει να είναι έτοιμα από ό,τι διάβαζα μέχρι στις 26 Δεκεμβρίου. Μήπως θα έπρεπε, με δεδομένο ότι ακόμη και αν γίνουν εκλογές, η εκλογική μάχη δεν έχει κριθεί. Οι δημοσκοπήσεις δεν κρίνουν ποτέ την εκλογική μάχη. Την κρίνει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή και το αποτέλεσμα δεν έχει κριθεί αν γίνουν προώρες εκλογές. Μήπως λοιπόν και με δεδομένο το φορτίο των προβλημάτων, το γεγονός ότι η αξιολόγηση είναι ανοιχτή, η διαπραγμάτευση είναι ανοιχτή, η χώρα θα πρέπει να πληρώσει το Μάρτιο 4,6 δισεκατομμύρια ομόλογο που λύγει. Η χώρα ενδέχεται να μείνει απορρευστό. Ενδέχεται να υπάρξει ταμιακό έλλειμμα. Δηλαδή τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτό δεν είναι κινδυνολογία. Αυτό είναι μια απλή αφήγηση της πραγματικότητας. Μήπως έπρεπε να ξαναδεί ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της εκλογής Προέδρου και στη συνέχεια να πάμε σε εκλογές μέσα στο 2015. Στο κάτω-κάτω να αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το Σαμαρά να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και μετά ο ελληνικός λαός, εάν θέλει να κυβερνηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δημοκρατία έχουμε, γιατί όχι. Μάλλον αυτή τη στιγμή, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι τα κάστανα στη φωτιά, είμαστε εμείς επάνω στη φωτιά. Βέβαια και εύστοχος ο τίτλος σας, «Χώρα εν καμίνο». Άρα θα πρέπει να βγούμε από αυτή την κάμινο. Και η κάμινος αυτή είναι αυτή η πολιτική η οποία εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια. Θα σας πω το εξής. Όλα αυτά που, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, και σε αυτά που έχετε πει, ή αυτά που έχει πει ο κύριος. Εδώ μιλάμε ανοιχτά, ασφαλώς. Χαρά μας. Χαρά μου θα είναι. Είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει η παραδοχή από όλες και από τις δυο σας τοποθετήσεις ότι οι εκλογές είναι παράγων αστάθειας. Αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μου, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι η παραμονή αυτής της συγκυβέρνησης είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας αστάθειας. Για παράδειγμα, να σας θυμίσω από το Παρίσι 1, Παρίσι 2, να σας θυμίσω την έξοδο στις αγορές, να σας θυμίσω το Eurogroup, το οποίο υποτίθεται επί μήνες λέγανε, η συμπολίτευση έλεγε ότι εκεί περιμένουμε και μάλιστα να μπει το ζήτημα του χρέους. Να σας θυμίσω τις δηλώσεις οι οποίες δεν είναι ο Τιτανικός, ίσως, που είχε πει ο κύριος Παπακοσταντίνου, να μοιάζει πολύ μικρό καράβι σε σχέση με τις δηλώσεις των στελεχών που έχουν γίνει από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, με το κλίμα της κινδυνολογίας, το οποίο δεν έφερε τα επικοινωνιακά αποτελέσματα τα οποία ήθελε σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ουσιαστικά ήρθαν σε βάρος της χώρας. Λοιπόν, αυτά δηλαδή θεωρώ. Η εκτίμησή μου είναι ότι υπάρχει που έχετε η παραδοχή αυτή. Τοποθετηθεί έτσι, γιατί έχει σημασία να κάνουμε μία συζήτηση γύρω από αυτό. Αν γίνουμε εκλογές, δηλαδή, προσέξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, το θεωρείτε. Εκλογές, εγώ θεωρώ ότι είναι παράνομο αστάθεια η παραμονή τη κυβέρνηση στη χώρα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Με απόλυτο σεβασμό στην άποψή σας. Αυτό σημαίνει δημοκρατική συζήτηση και ανοιχτή. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Ξέρετε, οι εκλογές δεν είναι κακό πράγμα, για το όνομα του Θεού. Είναι η κορύφωση της δημοκρατικής διαδικασίας, η πεμπτουσία της. Πλην όμως, όταν οι εκλογές γίνονται άκερα,
μπορεί να ανοίξουν το δρόμο σε κοινωνική και εθνική περιπέτεια. Να σας θυμίσω τι λέει η ιστορία μας. Οι εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 1920. Τις προκάλεσε τότε η συσπήρωση δυνάμεων του τότε χώρου του Λαϊκού Κόμματος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πιεζόμενος, τις προκήρυξε για την 1η Νοεμβρίου του 20, οι εκλογές έγιναν και λόγω των περιπετειών των εσωτερικών που προκάλεσαν, άνοιξαν το δρόμο στη μεγάλη εθνική περιπέτεια. Όχι ότι η εκλογή ενός ελληνικού κόμματος θα είναι περιπέτεια. Χαίρομαι, για το όνομα του Θεού. Χαίρομαι, οι Έλληνες ψηφίζουν ελληνικά κόμματα. Για το όνομα του Θεού. Τα λάθη όμως που μπορεί να γίνουν στην πορεία αυτή, η τροφοδότηση και ή αν θέλετε επέκταση μιας ατμόσφαιρας εθνικού διχασμού κτλ. Μπορεί να μας οδηγήσουν σε καταστροφή. Αυτό κλείνεται εκ του αποτελέσματος, αν επιθυμείτε σε μένα. Ναι, κάνουμε συζήτηση, ναι, ανοίξουμε συζήτηση. Ξέρετε, πράγματι είναι όπως το λέτε, ότι ο παράγων του άκερου των εκλογών επιδεινώνει τα για πράγματα. Το άκερο μιλάμε μόνο, ναι. Δεν μιλάμε για τις εκλογές. Αυτό όμως κρίνεται εκ των υστέρων, κύριε Βουδάκη, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή αυτό που είπε το 1920, το κρίνουμε εμείς από την ιστορία του πράγματος. Ναι, και γι' αυτό φανεί, δηλαδή, μπορούμε να κρίνουμε και σήμερα με βάση σημερινά κόμμα, δεδομένα. Είναι αυτή. Το αν θα είναι λανθασμένη ή όχι, αυτό θα φανεί από την ιστορία. Ξέρετε ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα. Άμα φανεί εκ των υστέρων, τι να το κάνουμε, διότι θα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός το μάρμαρο και λέει ο ελληνικός λαός είτε ψηφίζει δεξιά, είτε αριστερά, είτε κέντρο, είτε οτιδήποτε. Ένα έθνος είμαστε, δεν είμαστε. Θέλω κάτι, κύριε Μανατίδη, να βοηθήσω τη συζήτηση. Ναι. Κόψαμε τον κύριο Βολουδάκη τώρα. Με συγχωρείτε. Εγώ θα σκεφτόμουν, μου το ακούω και από πολλούς πολίτες και στον χώρο που εργάζουν παντού. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην περιμένει και να πει: ωραία, παιδιά, αφού είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, ωραία. Πάτε, κύριε Σαμαρά, πληρώστε όλη τη διαδικασία, κάντε τις συμφωνίες, κάντε τα όλα. Το και αφού τελειώσαν όλα αυτά, ναι, εδώ είμαστε μετά. Το έθεσε ήδη, εγώ με καθαρό το γήπεδο, να σας πω ότι αποτύχατε, μας βάλατε σε ένα λούκι και έρχομαι καθαρά να κυβερνήσω πια με ένα δικό μου πρόγραμμα, διότι δεν έχω καμία υποχρέωση. Να λύσω άμεσα. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε γιατί τα σημερινά δεδομένα προκαλούν αστάθεια. Δείχνετε μια σπουδή να έχετε κάνετε, να γίνουν οι εκλογές. Αυτό, στο τέλος της διαδρομής, μας περιμένει η Τρόικα. Θα τελειώσει αυτό. Σε ένα μήνα θα έχουμε εκλογές. Μετά θα έχουμε την Τρόικα μπροστά μας πάλι. Πώς θα κλείσουμε τη συμφωνία, να ανακεφαλαιώσουμε το γιατί. Αν ρωτάτε εμένα, πρέπει να σας απαντήσω. Ναι, και για τους δύο σας ρωτάω. Να ανακεφαλαιώσουμε γιατί, κατά τη δική μου βέβαια άποψη. Η σημερινή συζήτηση, το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών είναι παράγων ασταθείας. Δεν είναι μόνο επειδή είναι πρόωρες και πάντα οι πρόωρες έχουν παράγοντα βεβαιότητας. Είναι μια σειρά προδεδομένα. Λίγη η περίοδος του μνημονίου με τη δίμηνη παράτασή της στο τέλος του Φεβρουαρίου. Χρειάζεται να προετοιμαστεί η επόμενη, η μεταβατική φάση της εξόδου της χώρας από το μνημόνιο με την προληπτική γραμμή πίστωσης. Αυτή που πρέπει να γίνει με τρόπο που να διασφαλίσει ομαλότητα, να διασφαλίσει ότι η έξοδος από τις συνθήκες που γνωρίσαμε ως τώρα θα γίνουν χωρίς ατυχήματα, θα γίνουν με τρόπο ομαλό, χωρίς κραδασμούς και περαιτέρω δυσμενείς συνέπειες για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, τα ημερολογιακά, αν θέλετε, υπάρχει μια κακοφωνία απόψεων στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε σε ένα σημείο είχε εξομαλυνθεί. Βγάλετε στο παράθυρο και τον κύριο Αμανατήρη, παρακαλώ. Είχε εξομαλυνθεί σε ένα σημείο. Οι δυο τους. Τα είχαν κατά κάποιο τρόπο βρει οι δύο βασικές, ας πούμε, τάσεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς έρχεται η ώρα της κρίσης όμως, η κακοφωνία αυτή, η ουσιαστική αντίθεση κύριε μεταξύ των Βολουδάκη, δύο. Δεν σας διέκοψα καθόλου. Επειδή τώρα λέτε κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό. Περιμένετε όμως να το πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ δρά σύμφωνα με τις πολιτικές του αποφάσεις. Θα πω εγώ τα παραδείγματα και θα απαντήσετε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μην ανησυχείτε τόσο πολύ. Περιμένετε να πω ότι έχω... Σαν παράγοντα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αντίθετα 15 παραδείγματα. Ο ένας υπουργός λέει αυτό, το άλλο λέει εκείνο. Δηλαδή νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Θα το πω όπως και να έχει το πράγμα. Μα το κάνετε και περιμένετε, γιατί ίσως να χρειαστεί να απαντήσετε. Θα χρειαστεί να απαντήσετε. Πίστευε ο κόσμος ότι έχει εξομαλυνθεί λοιπόν η εσωτερική σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο απορροφηθεί οι συνιστώσεις και πηγαίνει με μια όποια φωνή. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της χώρας, που αν ισχυρίζεται ότι θα είναι κυβέρνηση θα έχει να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της χώρας. Πηγαίνει με ένα πάρα πολύ ισχυρό διχασμό απόψεων, ο οποίος το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να
κάνει αδύνατη ουσιαστικά την διαπραγμάτευση. Το περισσότερο μπορεί να κάνει είναι να οδηγήσει σε άλλες περιπέτειες, αν για παράδειγμα η επιλογή, η κεντρική του κόμματος, διώξει βουλευτές και οδηγηθούμε σε, πάλι σε αδυναμία σχηματισμού πλειοψηφίας, σε νέες εκλογές ενδεχομένως κλπ. Τι εννοώ πολύ συγκεκριμένα. Να πω, δεν χρειάζεται να πάω μακριά, πάω στη χτεσινή μέρα, στην επικαιρότητα της χτεσινής μέρας. Χτες από τα Χανιά ο κύριος Λαφαζάνης εξήγηλε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να απαιτήσει τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, εξήγηλε ότι θα εθνικοποιήσει τις τράπεζες και μια σειρά άλλα θέματα τα οποία πράγματι, κυρία Μανατίδη, θα συμφωνήσω μαζί σας και εγώ τιμώ τον κύριο Λαφαζάνη για τη συνέπειά του και για την καθαρότητα των θέσεων του, έστω και αν διαφωνώ με αυτές. Πράγματι, θέσεις που είναι στο θέσεις του συνεδρίου σας. Όμως, η επικρατούσα, η κυρίαρχη τάση, αυτή που θέλει να παρουσιάζει ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και η ομάδα περί αυτών, είναι τελείως διαφορετική. Την ίδια ώρα λοιπόν που έλεγε αυτά ο κ. Λαφαζάνης στα Χανιά, στην Αθήνα ο κ. Μητρόπουλος, με διαφορά λίγων ωρών, πολύ λίγων ωρών, τον άκουγα να λέει ότι εμείς θα σεβαστούμε. Νομίζω ότι κάποτε πρέπει να το κλείσουμε για να μιλήσουμε για τα πραγματικά, κύριε Βολουδάκη. Γιατί δεν είναι πραγματικά, σας θα απαντήσω για αυτά. Θα σεβαστούμε, λέει ο κ. Μητρόπουλος, στη Δανειακή Σύμβαση. Δεν θα δηλαδή, κάνουμε λέτε εσείς να μην ψηφιστεί πρόεδρος Δημοκρατίας για να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Δηλαδή, περιμένετε. Αυτό έρχεται σε βασική αντίθεση με αυτό που έθεσε στην αρχή. Έλεγε λοιπόν η άλλη τάση. Ο Αγιωτόπουλος. Η άλλη τάση μιλάει για συνένεση. Ο κ. Μητρόπουλος έλεγε ότι θα σεβαστούμε ο ΣΥΡΙΖΑ τη Δανειακή Σύμβαση, δεν θα προβούμε σε μονομερείς ενέργειες. Δεν θα εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όταν δεν μπορείτε να τα βρείτε μεταξύ σας, θέλετε να μας πείσετε ότι θα πείσετε την Τρόικα. Άρα λοιπόν γι' αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς είναι... λέτε ότι είναι πραγματική αυτή η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές στη Βουλή να πάνε να ψηφίσουν στο Σταύρο Δήμα. Τι λέτε, λάθος. Αυτό δεν στέκει. Η απάντηση, τα πιο απίθανα σενάρια, αλλά αυτό δεν το έχω ακούσει. Αυτή τη στιγμή, αυτό είναι η απάντηση στο γιατί οι εκλογές αυτές οι προώρες είναι παράγοντα σταθεία. Οι βουλευτές πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Για να μιλήσουμε σοβαρά. Οι βουλευτές πρέπει να ψηφίσουν. Όχι στα 15 δευτερόλεπτα, θα το κάνω κι εγώ. Αν θέλετε, ας αφήνουμε ο καθένας τον άλλο 45 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, οι βουλευτές πρέπει να ψηφίσουν, κατά την άποψή μου, για πρόεδρο Δημοκρατίας, επειδή αυτό επιτάσσει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν λέει να διαλέγουμε ποια θα είναι η πολιτική κάθε φορά το όνομα, όταν, γιατί να το όταν επιλέγουμε πρόεδρο. Γιατί να ψηφίσουμε, επιλέγουμε πρόεδρο να και το ψηφίσουμε, όταν το ψηφίσουμε. Εγώ απάντησα στο ερώτημα, το δικό σας ουσιαστικά, του γιατί οι εκλογές αυτές. Οι πρόορες τώρα αν έλθουν είναι παράγοντα σταθεία. Γιατί φέρονται πιο μπροστά την εκλογή του κόσμου. Γιατί έπρεπε να ξεκαθαρίσει ακριβώς. Γιατί δεν έπρεπε. Γιατί Μάρτιο λίγη η θητεία. Να ξεκαθαρίσει. Τα μπερδεύετε λίγο με τις σταματικές προθεσμίες. Όντως πρέπει να ξεκαθαρίσει. Καταλάβετε κύριε Βουλουδάκη. Γιατί το φέρατε το Δεκέμβριο και δεν το αφήσατε το Φεβρουάριο. Τέλη Φεβρουαρίου. Γιατί δεν το κάνατε τότε. Γιατί δεν με ξεκαθαρίσει. Φεβρουάριο συμφωνώ ότι όντως. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις, αυτό συμφωνώ. Γι' αυτό το φέρατε και πιο μπροστά, συν για να κρύψετε ακριβώς το ότι θα συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε από την αρχή και λέει το εξής, ότι δεν σημαίνει ότι όποιος ψηφίσει Σταύρο Δήμα επιλέγει την κυβερνητική πολιτική. Ασφαλώς. Δεν είναι έτσι. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Όχι. Ο κύριος Σαμαράς θα ψηφίσουν όμως οι βουλευτές για πρόεδρο Δημοκρατίας. Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει με την κυβέρνηση και να ψηφίσει πρόεδρο το Σταύρο Δήμα. Ναι. Υπήρξαν βουλευτές οι οποίοι δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό και ψηφίζουν Δήμα. Γιατί όχι. Λέμε τη μισή αλήθεια. Λέτε, παράγοντα άθεια οι εκλογές, άρα να μην γίνουν οι εκλογές. Και η άλλη μισή αλήθεια είναι για να μην χάσει η Νέα Δημοκρατία και έρθει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούμε ολοκληρωμένα. Η κυβέρνηση λοιπόν θέλει να ψηφιστεί ο Σταύρος ο Δήμας, έτσι ώστε να συνεχίσει να εφαρμόζει αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική, η οποία εκφράστηκε και μέσα από το email του κ. Χαρδούβελη και μέσα από τα προαπαιτούμενα που είχαν δεσμευτεί για το ΩΣΑ, έτσι ώστε να μην ανατραπεί η πολιτική συγκεκριμένη, αφού όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το πρώτο κόμμα. Άρα η κυβέρνηση δεν θέλει καμία συνένεση. Για πρόσωπο. Η κυβέρνηση ψάχνει συνένεση για την πολιτική της. Αν δεν ήθελε για την πολιτική της και έλεγε ότι παιδιά, εγώ να δω και πώς θα το κάνω, δεν θα έλεγε μόνο για τα υπουργεία, εγώ θα σας πάω στα υπουργεία, αλλά τι θα έλεγε, να συζητήσω πώς μπορώ να πάω και για την άλλη μέρα για το χρέος ή οτιδήποτε. Δεν δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι δεν θα κάνει. Ξέρετε, αυτά τα οποία είπε να υπάρξει σχέση. Παρότι δεν είναι αυτό το ζητούμενο, δηλαδή, εδώ πάμε ακούσει, να βγάλουμε πρόεδρο. Αλλά τώρα, μην πούμε ότι είναι κακό πράγμα να υπάρξει σχέση. Γιατί το πάτε εκεί τελικά. Όχι, με οδηγήσατε εκεί. Το να πούμε ότι σε κάποια θέματα μπορούμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να συμφωνήσουμε σε δύο θέσεις. Θα μας πείτε σε λίγο ότι είναι κακό. Δεν είναι κακό, κύριε Μαρατή. Το ζητάει ο κόσμος. Να πω κάτι ένα λεπτό σε όλους σας. Μου επιτρέπετε.
Κύριε Μανατίδη, έχω την αίσθηση. Βγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο και δεν τα ολοκληρώνουμε. Δεν βγαίνει η εικόνα. Η μαγική λέξη συνένεση. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που τώρα απορρίπτει ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν αναφέρομαι σε προσωπικά εσάς, πάρα πολύ καλό συζητητή. Αυτό που απορρίπτει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στιγμή θα βρεθεί να το ζητάει. Και το λέω, και ξέρετε, το λέω εγώ που είναι γνωστό. Ένα λεπτό, κύριε Μιχαήλ. Το λέω εγώ που είναι γνωστό ότι ως χαρακτήρας είμαι και οξύθυμος και αψίκορος και φωνάζω και κάνω. Αλλά δεν είναι ούτε δικός μου, ούτε δική μου παρόρμηση συναισθηματική, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι, θεωρώ, πολιτική αναγκαιότητα. Σας θυμίζω ότι εγώ ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία από τα τέλη Ιουλίου. Και είπα ότι θα πρέπει εν ώψη της προεδρικής εκλογής να πάρουμε πρωτοβουλίες και λόγω της κρισιμότητας του μεγέθους που λέγεται χρέος. Είναι κρίσιμο μέγεθος, τεράστιο μέγεθος. Θα πρέπει να πάμε όλοι μαζί να πάρουμε πρωτοβουλίες και να καλέσουμε το ΣΥΡΙΖΑ να καθίσει στο τραπέζι του εθνικού διαλόγου. Και αν είπα το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το είπα τέλη Ιουλίου, εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, χάθηκε αυτή η ευκαιρία, και ονόματα όπως και του Κωνσταντόπουλου στο τραπέζι για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εγώ, ξέρετε, επειδή δεν έχουμε μαθήματα κομματικού πατριωτισμού στο χώρο μου, δεν έχω λείψει από τη Νέα Δημοκρατία ούτε μια μέρα από τα 17 μου, άρα δεν δέχομαι από κανέναν, κανείς δεν υπερτερεί εναντί εμού σε κομματικό πατριωτισμό και σε αφοσίωση, μπορώ να υπερβαίνω και τα κομματικά εσκαμμένα. Τον ίδιο αγώνα έδωσα και τώρα. Και χαίρομαι γιατί ο Σαμαράς έκανε αυτή την πρωτοβουλία για συνένεση. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι λένε ότι αυτά είναι προσχήματα λόγω της στιγμής κτλ. Θεωρώ ότι πρέπει να υπερβούμε και αυτές τις μεψιμπηρίες, όλοι μας, από τη δεξιά ως την αριστερά, να αντιληφθούμε ότι το πρόβλημα της Ελλάδος δεν λύνεται από ένα κόμμα. Πρέπει να συναντηθούμε με τις διαφορές μας, τις διαφωνίες μας, τα προβλήματά μας, τις συγκρούσεις μας. Ναι, αλλά όλα αυτά μέσα σε ένα όριο. Δηλαδή είναι δυνατόν. Δεν αντιλαμβάνεστε εσείς ότι ακόμη και αν γίνουν εκλογές και τις κερδίσετε, θα είστε δέσμοι του κυρίου Χαϊκάλη και θα είστε δέσμοι τέτοιου είδους καταστάσεων. Και όχι μόνο των προβλημάτων των ίδιων, τα οποία θα ζητάνε σε ένα δέσμοι τέτοιου είδους καταστάσεων. Ολόκληρο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι αντίπαλο τη ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κατάσταση τη ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή μάλλον πάμε 3-1, θα πρέπει μάλλον να ακούω. 3-1. Ξέρουμε την αριστερά. 2-1. Κύριε Παναγιώτοπουλο, κοιτάξτε. Την κοινωνική και πολιτική συνένεση θα τη ζητήσουμε. Θα τη ζητήσουμε όμως επάνω σε ένα πρόγραμμα. Για παράδειγμα, ο όρος εθνική συνεννόηση όλο αυτό το διάστημα έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δικαιολογηθεί η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, όταν βγαίνει το Πασόκ και ο κύριος Βενιζέλος και λέει «Το χρέος είναι βιώσιμο». Όταν βγαίνει ο κύριος Σαμαράς και λέει «Ότι εγώ θα πάρω πιστοποιητικό βιωσιμότητας από το Δεκέμβριο και τα οποία πέτυχαν παταγωγός». Όλη η πολιτική η οποία έγινε μετά τις ευρωεκλογές της συγκυβέρνησης έχει επιδεινώσει και τη διαπραγματευτική θέση της χώρας από συγκεκριμένους χειρισμούς που έκανε αυτή η συγκυβέρνηση. Γι' αυτό και είπα στην αρχή, δεν το είπαμε ελαφρά την καρδία, να ξέρετε. Από το στόμα μου δεν βγαίνουν λέξεις τις οποίες τις λέω χωρίς να τις σκέφτομαι ή απλώς επειδή τις έχω διαβάσει. Ξέρω πως ο πέρας και σοβαρός άνθρωπος και σοβαρός κοινοβουλευτικός. Θεωρώ όντως ότι είναι αυτή τη στιγμή παράγοντας αστάθειας, ο οποίος πρέπει να λήξει. Και ο κύριος Βουλουδάκης προηγουμένως είπε: Το φέραμε πιο μπροστά για να ξεκαθαρίσει. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτή τη στιγμή η χώρα πρέπει να ξεκαθαρίσει και οι πολίτες. Βεβαίως τα κόμματα θα βγουν, θα πούν τα προγράμματά τους και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός σε ποια κατεύθυνση θα πάει η χώρα. Δεν υπάρχει κανένα πεδίο σύγκλιση αυτή τη στιγμή στην πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το μνημόνιο. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό. Άρα, ποιος είναι αυτός που θα το κρίνει? Είναι ο ελληνικός λαός. Και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε 20 μέρες, θα κριθεί αυτό το πράγμα. Θα θέσουν τα κόμματα τα προγράμματά τους. Θα πει η Νέα Δημοκρατία τι λέει για το χρέος, τι λέει για τη Δανειακή Σύμβαση, τι λέει για το πώς θα προχωρήσουμε. Θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πει αυτό, θα βγει τον Πασόκ. Και θα αποφασίσει αυτός που θα τα ξεκαθαρίσει. Και όντως πρέπει να ξεκαθαριστούν, κύριε Παναγιωτόπουλο, για τη χώρα μας. Είναι το πρώτο ατού, κύριε Βουλουδάκη, επιτρέψτε μου, είναι το βασικό ατού το οποίο έχει η χώρα μας απέναντι και η Εθνική Συνένεση, την οποία θα τη ζητήσουμε πάνω σε μια προγραμματική σύγκληση. Αυτό θα το κάνουμε, με το έχετε υπόψη σας. Αλλά είναι η νοπή λαϊκή εντολή. Θα σέρνεται διαφορετικά μια κατάσταση η οποία δεν θα κάνει καλό στη χώρα. Το λέω στην θα βάλουμε μια άνω τελεία προσωρινή. Και να μιλήσουμε λίγο πρακτικά στη συνέχεια. Ακριβώς. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στα βαθιά νερά, καθώς προχωρεί η αντίστροφη μέτρηση από σήμερα μετά τους 168 που μας οδηγεί στην τρίτη εκλογική διαδικασία, που θα είναι εκεί πλέον αποφασιστική την επόμενη Δευτέρα. Είναι κοντά μας ο κ. Βουλουδάκης, είναι κοντά μας ο κ. Αμανατίδης και ο κ. Μιχάλης Μιχαήλ.
στον οποίο θα πάω αμέσως μετά, για να μας δώσει μια εικόνα από πού μπορεί να αντλήσει σήμερα η πλειοψηφία, η κυβερνώσα πλειοψηφία, από πού μπορεί να αντλήσει νέες κοινοβουλευτικές ψήφους για τον επόμενο τρίτο και πλέον αποφασιστικό γύρο. Σε λίγο.